Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής μπορεί να υπερκαλύφθηκε, αφού οι προσφορές για το 7ετές ομόλογο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ έφτασαν τα 7 δις, όμως το επιτόκιο διαμορφώθηκε οριακά κάτω από το 6% στο 5,90. Οι επιτελείς του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους πάντως δηλώνουν ικανοποιημένοι, καθώς η Ελλάδα έστειλε το μήνυμα ότι έχει πρόσβαση στο δανεισμό. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε μια αγορά που λειτουργεί υποτονικά εν ώψη Πάσχα, ενώ η τιμολόγηση ήταν αποδεκτή από το ελληνικό δημόσιο. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, εκτίμησε ότι τα επιτόκια δανεισμού της χώρας θα υποχωρήσουν μετά το Μάιο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού προγράμματος. Νομίζω πως είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι μερικές μέρες μετά από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα καταρρεύσουν τα spreads. Αυτό εμείς δεν το περιμέναμε. Εμείς ξέρουμε ότι τα spreads θα έχουν μια σταδιακή αποκλιμάκωση και λίγο πολύ θα έχουν μεγαλύτερη αποκλιμάκωση μόλις η Ελλάδα περάσει τη δυσκολία του Απριλίου και του Μαΐου. Αγοραστές του ομολόγου ήταν κυρίως κεφάλαια του εξωτερικού από Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ολλανδία, που κάλυψαν το 65% της προσφοράς. Πρόκειται για ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και κεντρικές τράπεζες. Πάντως, το υψηλό κόστος δανεισμού προβληματίζει την κυβέρνηση, καθώς οι δανειακές ανάγκες για τα επόμενα 2 χρόνια είναι υψηλές. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους σε παρέμβασή του στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα αποκάλυψε ότι το 2011 και 2012 θα απαιτηθούν περισσότερα από 130 δισεκατομμύρια ευρώ. 54 δις φέτο. Από την αρχή του χρόνου. 54 δις. Από την αρχή. Έχουμε από την αρχή έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, το 11 πόσο θέλουμε. Αυτά να τα βγάλουμε όταν θα. Μην ξεχνάτε, ο παλιός δανεισμός έλεγε γύρω στα 66. Το παλιό πρόγραμμα. Αλλά βέβαια τώρα είναι πριν το καινούριο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, με κόψιμο του κόστους, με ανέβασμα των. Που σημαίνει ότι δεν θα. Αυτό θα είναι προσαρμοστεί. Θα είναι προσαρμοστεί. Και το 12. Κάπου εκεί πέρα είναι και το 12, γύρω στα 65 με 70. Στο υψηλό επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε η χώρα αναφέρονται και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. An interest rate around 6%, which isn't great for the Greeks, but it's great for the market, and that's why it was oversold. 6%. I mean, that's a whopping amount. Can Greece afford to have that sort of? No, all right. Ο Γάλλος πρόεδρος πάντως, μιλώντας σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής, τονίζοντας ότι είχε θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Τα σπρέντ, η σπέκουλα και τα επιτόκια δανεισμού έπεσαν μετά τη συμφωνία για το σχέδιο βοήθειας. Όταν η Ελλάδα δέχτηκε επίθεση, δεν ήταν η Ελλάδα, αλλά το ευρώ που δέχτηκε την επίθεση.